Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε να ασχοληθούμε τώρα με κάτι πολύ σοβαρό. Και κάτι το οποίο διάφοροι ερευνητές ψηλαφίζουν και βρίσκουν διάφορα χρήσιμα ή εν πάση περίεργα γιατί κατά πόσο είναι χρήσιμα δεν ξέρω, αλλά περίεργα ευρήματα. Τελευταία γίνεται πολύ λόγος για μία σύμπτωση η οποία έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι σύμπτωση, είναι συμβολισμός, είναι ένδειξη. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Οι συντεταγμένες, οι γεωγραφικές συντεταγμένες των πυραμιδών της Γκίζας είναι ακριβώς το ίδιο νούμερο με την ταχύτητα του φωτός ναι καλά ακούσατε. Οι περισσότεροι γνωρίζουν πως η ταχύτητα του φωτός είναι 299.792.458 μέτρα αναδευτερόλεπτο. Μόλις αυτή τη στιγμή είπα και το γεωγραφικό πλάτος όμως μόνο των πυραμιδών της Γκίζας. Σύμπτωση. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Καταρχήν, γιατί η ταχύτητα του φωτός ορίζεται στα 299, 792, 458 μέτρα την ώρα. Γιατί διάλεξαν αυτόν τον αριθμό και όχι κάποιον άλλον. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί ένα μέτρο Είναι ναι. 299, 792, 458 της απόστασης που διανύει σε ένα δευτερόλεπτο στο κενό το φως. Η ταχύτητα βγαίνει αυτό το νούμερο, επειδή οι άνθρωποι όρισαν το ένα μέτρο ως το ένα στα 40 εκατομμύρια του μεσημβρινού της γης. Έτσι ώστε η περιφέρεια της γης να είναι 40.000 χιλιόμετρα. Επίσης συνήθιζαν να ορίζουν το ένα δευτερόλεπτο ως τα 86.400 τη ηλιακή ημέρας. Έτσι ώστε η ημέρα να μπορεί να διαιρεθεί σε 24 ώρες που η κάθε μία έχει 60 λεπτά και τα 60 λεπτά έχουν 60 δευτερόλεπτα. Στο σύμπαν τώρα Συμβαίνει το φως να κινείται με ταχύτητα έτσι ώστε σε ένα δευτερόλεπτο που ορίζεται όπως είπαμε παραπάνω να κινείται περίπου κατά 29.792.458 μέτρα όπως το ορίζουμε παραπάνω. Με άλλα λόγια κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής μέρας το φως αλλάζει θέση και ο παραπάνω αριθμός είναι περίπου 647.552. Εμείς δηλαδή, οι άνθρωποι, ορίσαμε αυτά τα μεγέθη για να μπορούμε να έχουμε κάποιες σταθερές. Η περιφέρεια δηλαδή της γης είναι 40 χιλιόμετρα και το ένα μέτρο, δηλαδή το ένα στα 40 εκατομμύρια, είναι αυτό που έχουμε ορίσει εμείς ως ένα μέτρο. Τώρα. Θα σας δείξω μία φωτογραφία. Mm -hmm. εδώ βλέπουμε τη μεγάλη πυραμίδα της Κίζας λίγο λίγο βλέπετε λίγο έξω από την κορυφή. Δηλαδή είναι λίγο προς Ανατολάς. Έχουμε ακριβώς το ίδιο μήκος με τον αριθμό που χρησιμοποιούμε για την ταχύτητα του φωτός. 29 299.000, μόνο που εδώ έχουμε είναι 29,97 92,458 Και από το 31 και πέρα Είναι το πλάτος Είναι μήκος και πλάτος Φυσικά θα μου πεις Είναι λίγο Λίγο έξω Κάποια μέτρα Ούτε ξέρω εγώ ε, από την, ακριβώς από την οροφή, από την κορυφή της πυραμίδας. <coughs> Νομίζω μικρή διαφορά έχει αυτό. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι η ταχύτητα του φωτός και οι συντεταγμένες της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας έχουν ακριβώς το ίδιο νούμερο. Υπάρχουν όμως ιστορικοί αναλυτές που λένε ότι στα 4.500 χρόνια που έχει, έχουν φτιαχτεί οι πυραμίδες το έδαφος έχει μετακινηθεί από 45 έως 100 μέτρα από την αρχική θέση που κατασκευάστηκαν. Τοποθετώντας τώρα στην εποχή μας την κορυφή ελάχιστα από το σημείο που αποτυπώνουμε εμείς σήμερα. Πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι είναι σύμπτωση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σύμπτωση. Θεωρώ ίσως όμως και να τη βγάλω αυτή τη φωτογραφία από εδώ νομίζω δεν τη χρειαζόμαστε πλέον. Θεωρώ όμως ότι είναι συμβολικό. Και ίσως ο αρχαίος πολιτισμός που έφτιαξε τις πυραμίδες γνώριζε το πού ακριβώς θα βρεθεί πότε η κορυφή της πυραμίδας αυτής. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, αν και το να βρούμε απόλυτα με, με ακρίβεια κατοστού θα έλεγα. Το πότε και το πώς θα έρθει η κορυφή της πυραμίδας της Γκίζας στον απόλυτο αριθμό του φωτός, να δούμε μήπως τότε πραγματικά γίνει η φώτιση όλο αυτού του δημιουργήματος που ζούμε εμεί σήμερα, διότι από ό,τι αποδεικνύεται οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και ένας πολιτισμός όπως αυτός των αρχαίων Αιγυπτίων δημιουργούσαν εν σοφία πολλά από τα δημιουργήματά τους τα οποία από ό,τι φαίνεται μας απασχολούν ακόμα και τη σημερινή εποχή. Ίσως λοιπόν να περιμένουμε λίγο, να καταγράφουμε, να μελετούμε ε, και να δούμε τι θα συμβεί αν υπάρχουν μετατοπίσεις και αν είναι δυνατόν να καταγράφουν αυτές οι μετατοπίσεις. Γιατί μιλάμε για πολλά συστήματα πλέον καταγραφής GPS, ε, Google Earth κτλ. τα οποία δεν συμβαδίζουν και απόλυτα, ξέρετε; Δηλαδή το Google Earth με το GPS και άλλα συστήματα καταγραφής συντεταγμένων δεν δείχνουν ακριβώς το σημείο με την, με την ε, ακαιρεότητα μέτρου. Έχουν μεγάλη παρέκκληση μεταξύ τους. Να περιμένουμε λοιπόν να καταγράφουμε το γεγονός και να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Το γεγονό πάντω είναι ότι αυτοί οι δύο αριθμοί μοιάζουν πάρα πολύ. Είδω μεν. το θέλημά του.